Σήμερα στο Masterclass μαγειρεύουμε χοιρινά φιλετάκια με μουστάρδα, κοχυλάκι με τόνο και κολοκυθάκια, ένα πανεύκολο γκρατέν με πένες και τυριά και κλασικό κινέζικο ψάρι με σόγια σος και τζίντζερ. Τα μαθήματα μαγειρικής σε αυτό το Masterclass τα έχουν όλα. Την τέλεια μαρινάδα για χοιρινό κρέας, δύο πολύ εύκολες καλοκαιρινές μακαρονάδες, μία στο τηγάνι με τόνο και κολοκυθάκια και μία στον φούρνο με πένες και τυριά και ένα από τα πιο διάσημα πιάτα της κινέζικης κουζίνας με φιλέτο ψαριού. Πολλές φορές με ρωτάτε ποια είναι η πιο κατάλληλη μαρινάδα για κάθε είδος κρέατος. Σήμερα θα κάνουμε ένα μάθημα μαγειρικής για μαρινάρισμα χοιρινού κρέατος. Και έτσι θα δούμε τι υλικά χρησιμοποιούμε για να μαρινάρουμε χοιρινό κρέας και να το ψήσουμε μετά στη σχάρα, στο barbecue ή για πιο ευκολία να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου και να το ψήσετε σε μια αντικολλητική σχάρα, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι μέσα στο σπίτι και να έχετε πολύ νόστιμο και τυφερό κρέας. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα-ένα τα υλικά ξεχωριστά για να δούμε πώς τα συνθέτουμε και να κάνουμε μια πολύ νόστιμη, ξεχωριστή, αποτελεσματική μαρινάδα. Η βάση της μαρινάδας πάντα είναι λάδι, ελαιόλαδο. Άρα ξεκινάω ρίχνοντας ελαιόλαδο. Όλα τα υλικά τα μαζεύω σε ένα μπολ και μετά θα ρίξω το κρέας μέσα για να μαριναριστεί. Ξεκινάμε λοιπόν με το ελαιόλαδο. Μετά συνεχίζουμε με ένα κλασικό υλικό για τις μαρινάδες, το σκόρδο. Εδώ έχω πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών. Οπότε έχουμε ένταση από το σκόρδο, έχουμε και αρκετά μυρωδικά. Θέλουμε γενικότερα αρώματα μέσα στις μαρινάδες και τα προσθέτουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Και παράλληλα έχουμε και ελαφρύ αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στα πιο ξεχωριστά υλικά. Ξεκινάμε πρώτα από τη μουστάρδα. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια μουστάρδα μας αρέσει. Και η πικάντικη ταιριάζει πολύ ωραία και μια μουστάρδα με μέλι και μια μουστάρδα απαλή. Διάλεξα μουστάρδα με μέλι γιατί είναι φτιαγμένη και με ελαιόλαδο, έχει και το μέλι μέσα και έτσι έχουμε και μια ωραία γλυκόξινη γεύση. Είναι πιο ισορροπημένη και έχει σημασία εδώ να έχουμε ωραίες γεύσεις στα επιμέρους υλικά. Βάζω λοιπόν τη μουστάρδα. Η μουστάρδα γενικότερα, να ξέρετε ότι μαλακώνει τη σύνδεση του κρέατος και θεωρείται απαραίτητη όταν θέλουμε να μαριναρούμε κρέας. Συνεχίζω με την κρέμα βαλσαμικού. Και η κρέμα βαλσαμικού, επειδή είναι φτιαγμένη από λιαστές σταφίδες και έχει δυνατή γεύση και ωραία γλυκόξινη γεύση, μου δίνει ωραία γεύση στη μαρινάδα και παράλληλα μου σπάει τη σύνδεση του κρέατος. Ουσιαστικά, ο λόγος που κάνουν τις μαρινάδες είναι γιατί θέλουμε να μαλακώσουμε τα κρέατα, να τα κάνουμε πιο τρυφερά και παράλληλα να τους δώσουμε και γεύση. Και έτσι, διαλέγουμε τα υλικά αυτά τα οποία πάνε και σπάνε τις σύνες και τις κάνουν πολύ τρυφερές. Εδώ τώρα πάμε στα πιο ξεχωριστά υλικά που δεν συνηθίζουμε να βάζουμε κάθε μέρα, όπως το πορτοκάλι, χυμός πορτοκαλιού. Πολλές φορές βάζουμε χυμό λεμονιού, αλλά και ο χυμός πορτοκαλιού είναι πολύ ωραίος. Εγώ τον επιλέγω γιατί ταιριάζει πολύ ωραία με τη μουστάρδα και με την κρέμα βαλσαμικού. Και πάμε τώρα να δώσουμε και ωραία αρώματα με τζίντζερ φρέσκο τριμμένο. Και σόγια σος. Εδώ λοιπόν το τζίντζερ και η σόγια σος θα μου δώσουν μια λίγο πιο ασιατική, πιο εξωτική κατεύθυνση και μαζί με τη μουστάρδα και μαζί με την κρέμα βαλσαμικού θα καραμελώσουν πολύ ωραία το κρέας όπως θα μαγειρεύεται. Έχουμε λοιπόν μια μαρινάδα που πραγματικά μου σκοβολάει, αλάτι δεν βάζουμε στις μαρινάδες ποτέ. Έχουμε όσο αλάτι έχουν τα επιμέρους υλικά, δηλαδή η σόγια σος έχει λίγο αλάτι, αλλά κλασικά θα αλατίσουμε το κρέας όταν θα μαγειρευτεί. Και έχω αφήσει το πιπέρι για το τέλος. Πιπέρι βάζουμε έτσι κι αλλιώς στις μαρινάδες. Και σας είπα πως αυτή η μαρινάδα έχει ασιατικές νήξεις, γιατί έχουμε τη σόγια σος και το τζίντζερ. Αλλά όμως το αποτέλεσμα είναι πολύ αρωματικό. Και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό στις ασιατικές κουζίνες. Έχουν πάρα πολλά αρώματα και εδώ το πετυχαίνουμε. Αυτά είναι τα υλικά της μαρινάδας. Και τώρα, εδώ μέσα στη μαρινάδα, ρίχνω το κρέας. Διάλεξα χοιρινό λαιμό γιατί είναι και τρυφερός, είναι νόστιμος, έχει λιπάκι στο ενδιάμεσο, ψήνεται πολύ ωραία. Είναι ιδανικό κρέας για να το μαγειρέψουμε στη σχάρα, να κάνουμε σουβλάκια ή να το σοτάρουμε εδώ σε ένα τηγάνι. Οπότε ρίχνω και το κρέας και τώρα μπορούμε να αφήσουμε το κρέας από 2 μέχρι 8, 10, 12 ώρες μέσα στο ψυγείο. Όσο πιο πολύ μένει στη μαρινάδα, τόσο πιο πολύ ποτίζει από τη γεύση της. Αλλά πιστέψτε με, παιδί, το έχω δοκιμάσει, ακόμη και στο 2 ώρο αν το αφήσετε και το μαγειρέψετε, θα απολαύσετε ένα πολύ τρυφερό και πολύ νόστιμο κρέας.
Και φυσικά αυτή η μαρινάδα ταιριάζει και με άλλες κοπές από το χοιρινό κρέας. Για παράδειγμα, μπορούμε να μαριναρούμε πανσέτα, μπορούμε να μαριναρούμε μπριζόλες, κομμάτια από πούτι, ό,τι θέλουμε. Όλα ταιριάζουν γιατί ουσιαστικά έχει αυτή την ωραία γλυκόξινη γεύση που ταιριάζει με την λιπαρότητα του χοιρινού και παράλληλα σπάει και τις ίνες του και το μαλακώνει. Θέλω να τη δοκιμάσετε γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ ωραία μαρινάδα. Και όσο μαρινάρεται το κρέας, πάμε να κάνουμε και τη συνοδευτική γαρνιτούρα. Εδώ διάλεξα μία γλυκοπατάτα πορτοκαλί και καρότα. Έχουν και τα δύο ωραία γλυκιά γεύση, ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία με το κρέας και ένας πουρές έτσι αφράτος, βελούδινος μαζί με αυτή τη σάλτσα και αυτό το κρέας είναι ονειρεμένος συνδυασμός. Και εδώ τι κάνω, τα έχω κόψει σε μικρότερα κομμάτια, τα έχω βράσει για 10 λεπτά χωρίς να τα αλατίσω, τα βάζω σε ένα μπολ για να τα πολτοποιήσω. Εδώ θέλω τώρα αλάτι, ανθό λατιού σε νυφάδες. Λίγο ελαιόλαδο. Και αρκετό φρέσκο θυμάρι. Εδώ κόβω κορυφές από το γλαστράκι που έχω δίπλα μου. Είναι η εποχή των μυρωδικών τώρα και τα αξιοποιώ όπου μπορώ. Τα χρησιμοποιώ σχεδόν σε όλα τα μαγειρέματα. Λίγα πράγματα και απλά. Λαχανικά, ελαιόλαδο, ανθό σαλατιού, θυμάρι, τέλος και κάνουμε ονειρεμένο πουρέ. Και τα πολτοποιώ με τη Ράδο Blender. Έτοιμος και ο πουρές, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Για τα χοιρινά φιλετάκια με μέλι και μουστάρδα, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 800 γραμμάρια χοιρινό λαιμό χωρίς κόκαλο, 4 κουταλιές της σούπας μουστάρδα με μέλι, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού, 4 κουταλιές της σούπας σόγια σος, 100 ml χυμό πορτοκαλιού, 1 κουταλιά της σούπας τριμμένο φρέσκο τζίντζερ, 3 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και για τη γαρνιτούρα θα χρειαστείτε 1 μεγάλη γλυκοπατάτα, 3 καρότα, φρέσκο θυμάρι, ελαιόλαδο και αλάτι. Το καλό με αυτό το κρέας, έτσι όπως είναι κομμένο σε μικρά κομμάτια και έχει μαριναριστεί, είναι ότι μαγειρεύεται πολύ γρήγορα. Είναι και ο χοιρινός λαιμός που από τη φύση του είναι πιο τρυφερός, άρα εδώ θα χρειαστείτε κυριολεκτικά γύρω στα 8 με 10 λεπτά μαγείρεμα, σε δυνατή φωτιά, γυρίζοντας τακτικά το κρέας από όλες τις πλευρές και το κυριότερο, θα δείτε πόσο ωραία γλασάρει. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Μόλις κάψει το τηγάνι πολύ καλά, κατεβάζουμε την ένταση, πάμε στο 5 και ξεκινάμε. Και τώρα εδώ τα αρώματα απλά δεν παίζονται. Εδώ τι έκανα, ξεκίνησα πρώτα με το κρέας και με πολύ λίγη μαρινάδα. Έχω κρατήσει μαρινάδα δίπλα και όσο ψήνεται το κρέας και στεγνώνει, θα προσθέτω σταδιακά μαρινάδα μέχρι να ψηθεί πολύ ωραία, να γλασάρει ωραία, αλλά να είναι ζουμερό, δεν θέλω να στεγνώσει σε καμία περίπτωση. Άρα, συνεχίζουμε το μαγείρεμα τώρα για λίγα λεπτά μέχρι να μαγειρευτεί το κρέας. Άφησα το αλάτισμα για την τελευταία στιγμή, λίγο πριν σερβίρουμε και θέλω να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ μέσα στο τηγάνι. Έχει γλασάρει υπέροχα, έχει μαγειρευτεί το κρέας και οι μυρωδιές που βγαίνουν είναι απλά θεϊκές. Δείξω λοιπόν ανθό αλατιού, πιο ωραίος τρόπος για να το χρησιμοποιήσουμε. Κρέας φρεσκομαγειρεμένο και ανθό αλατιού.
Τώρα τη σάλτσα εδώ μπορούμε να την αφήσουμε όσο θέλουμε ο καθένας για να πήξει, αλλά πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να έχει λίγη σάλτσα το πιάτο, γιατί εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Ο πουρές μέσα στα πιάτα, γλυκοπατάτας και καρότου, και από πάνω τώρα πάμε να βάλουμε το χοιρινό, αυτό το υπέροχο μυρωδάτο χοιρινό. Σαφώς, αν το μαγειρέψετε στη σχάρα, κάνετε μπάρμπεκιου, το κρέας θα καραμελώσει, γιατί σας είπα ότι έχουμε την κρέμα βαλσαμικού που καραμελώνει εξωτερικά τα κρέατα. Λοιπόν, τελευταία πινελιά, 2-3 κλωναράκια από φρέσκια ρίγανη. Και σας έχω ακόμη μία πρόταση για τα καλοκαιρινά σας μαγειρέματα. Ένα υπέροχο γλασαρισμένο χοιρινό με μία υπέροχη γλυκόξινη σάλτσα με ένα πουρέ γλυκοπατάτας. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Θα το λατρέψουν όλοι. Για την τέλεια μαρινάδα για το χοιρινό κρέας, ανακατεύουμε σε ένα μπολ ελαιόλαδο, μουστάρδα με μέλι, κρέμα βαλσαμικού, χυμό πορτοκαλιού, τριμμένο φρέσκο τζίντζερ και πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών. Ανακατεύουμε το κρέας με τη μαρινάδα. Μαγειρεύουμε το κρέας σε αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Για την συνοδευτική γαρνιτούρα, βάζουμε σε ένα μπολ βρασμένη γλυκοπατάτα και καρότα. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, φρέσκο θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και πολτοποιούμε το μείγμα. Σερβίρουμε τα χοιρινά φιλετάκια με τον πουρέ γλυκοπατάτας και καρότου και περιχύνουμε με τη σάλτσα τους. Για τη μακαρονάδα αυτή οι κινήσεις είναι πολύ γρήγορες, γιατί τώρα το καλοκαίρι δεν θέλουμε πολλή ώρα στην κουζίνα. Και σκέφτηκα, ζυμαρικά τρώμε έτσι κι αλλιώς. Κάνουμε λοιπόν μια πολύ ανάλαφρη σάλτσα, μαγειρεύουμε πολύ γρήγορα και απολαμβάνουμε ένα πολύ νόστιμο φαγητό. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Ξεκινάω πρώτα ζεσταίνοντας το τηγάνι για να ζωτάρω κρεμμύδι πολτό σκόρδο. Ξεκινάω με ελαιόλαδο. Και κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Και εδώ θα βάλω και πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο. Και εδώ τώρα συνεχίζω με δύο υλικά που ταιριάζουν απόλυτα με τον τόνο. Κάπαρη ψιλοκομμένη. Η κάπαρη γενικά είναι ένα υλικό που δίνει πολύ ύπουλα την αλμύρα της και την γεύση της μέσα σε σάλτσες. Και εδώ λίγη κάπαρη ψιλοκομμένη, στραγγισμένη από την αλμυρή και προσοχή, όχι ξεπλημμένη, γιατί θέλουμε την αλμυρή γεύση. Εδώ κάνει θαύματα. Έχουμε λοιπόν την αλμυρή γεύση. Θέλουμε και μια ξινή γεύση τώρα για να ισορροπήσουμε. Άρα βάζω λεμόνι, το οποίο κοιτάξτε εδώ. Έχω την ψύχα του ψιλοκομμένη. Έχω βγάλει τα κουκουτσάκια, το έχω καθαρίσει και ρίχνω και την ψύχα του εδώ. Ρίχνω και το ξύσμα λεμονιού. Και έχουμε έναν μαγικό συνδυασμό. Εάν εδώ έριχνα λίγο κρασί, θα έκανα στο λεπτό μια ωραία κρασάτη λεμονάτη σάλτσα για ψάρι ή για ψητό φιλέτο κοτόπουλου. Αλλά τώρα εδώ κάνω σάλτσα για ζυμαρικά, οπότε ρίχνω και τα κολοκυθάκια. Και
Και έτσι όπως είναι ψιλοκομμένα, δεν θέλουν πολύ μαγείρεμα γιατί και αυτά έχουν τη χάρη τους. Αν τα μαγειρέψουμε πολύ λίγο και είναι τραγανά, είναι πολύ ωραία μέσα στη σάλτσα. Άρα, σοτάρισμα για 1-2 λεπτά σε πολύ δυνατή φωτιά. Εδώ χρειάζεται να συμπληρώσω λίγο λάδι ακόμη για να τα βοηθήσω να σοταριστούν. Και θα ρίξω τώρα τον τόνο. Εδώ έχω τόνο στραγγισμένο από το λάδι του ή από το νερό του. Η επιλογή είναι δική σας. Ό,τι και αν χρησιμοποιήσετε. Τον έχω σπασμένο σε μεγάλα κομμάτια. Θέλει πολύ προσοχή για να μην διαλυθεί όπως ανακατεύουμε τα υλικά. Για να φαίνεται λίγο στη σάλτσα. Και για όσους αγαπάνε τις μακαρονάδες με τόνο, επειδή οι περισσότερες συνταγές θέλουν και λίγη σάλτσα ντομάτας, θέλω να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Όσοι αγαπάτε λοιπόν αυτή τη μακαρονάδα, δοκιμάστε την εκδοχή τη λεμονάτη με τα κολοκυθάκια και θα δείτε ότι έχει φοβερή γεύση, απίθανη γεύση. Και ήρθε η ώρα τώρα να αλατίσουμε. Επειδή θέλω να ενισχύσω τις λεμονάδες νήξης του φαγητού της σάλτσας, θα προσθέσω και λίγο λεμονάτο ανθό αλατιού με ένα υπέροχο άρωμα λεμονάτο. Οπότε έχουμε ξύσμα λεμονιού, λεμόνι, λεμονάτο ανθό, έχουμε τα κολοκυθάκια και τον τόνο και έχουμε τον πιο ταιριαστό συνδυασμό. Όπως βλέπετε, μπορούμε να φτιάξουμε πεντανόστιμες σάλτσες με λίγα υλικά και πολύ γρήγορα. Και πολλές φορές όταν κάνουμε ιταλικές μακαρονάδες ή έχουμε ιταλική έπνευση για να κάνουμε μια σάλτσα για ζυμαρικά, να, εδώ είναι το αποτέλεσμα, το βλέπετε κυριολεκτικά. Μέσα σε 3 λεπτά, σοτάρισμα, σερβίρισμα, τελειώσαμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Όταν έχουμε τέτοιες σάλτσες που δεν έχουν πολύ υγρασία, κρατάμε λίγο από το νερό που βράσαμε τα ζυμαρικά και το προσθέτουμε εδώ για να δημιουργήσουμε λίγη σάλτσα, ουσιαστικά να δώσουμε υγρασία για να μπορέσουμε να ανακατέψουμε με τα ζυμαρικά. Έχει χυλώσει πολύ ωραία τώρα η σάλτσα, οπότε ρίχνω και τα ζυμαρικά. Εδώ έχω κοχυλάκι, βρασμένο, στραγγισμένο, έτοιμο για να το χρησιμοποιήσω. Και ένα τελικό ανακάτεμα και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Για το κοχυλάκι με τόνο και κολοκυθάκια για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κοχυλάκι, 400 γραμμάρια τόνο, 6 κολοκυθάκια, 1 κουταλιά της σούπας κάπαρι, 1 λεμόνι, 4 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, ελαιόλαδο, ανθό αλατιού με λεμονάτο άρωμα, πιπέρι, φρέσκια ρίγανη ή ματζουράνα για το σερβίρισμα. Είναι τόσο λίγα τα υλικά, αλλά παράλληλα τόσο δυνατά, που βλέπετε εδώ, κολοκυθάκια, λεμόνι, κάπαρι, βγάζουν απίστευτα αρώματα. Και βλέπετε είναι μια πολύ ωραία ελαφριά μακαρονάδα. Και το κυριότερο με αυτή τη μακαρονάδα είναι ότι μπορείτε να κάνετε και μία μακαρονσαλάτα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να ετοιμάσετε το μείγμα, να ετοιμάσετε τα ζυμαρικά, να τα αφήσετε να κρυώσουν και τα δύο και μετά να τα ανακατέψετε πριν τα σερβίρετε και να απολαύσετε ένα δροσερό πιάτο με ζυμαρικά. Οι λύσεις είναι πάρα πολλές. Γαρνίρω και με κορυφές φρέσκιας ρίγανης ή ματζουράνας που ταιριάζει πολύ ωραία με θαλασσινά και με τον τόνο. Και έχουμε ένα ολοκληρωμένο πιάτο. Είναι μία από τις πιο εύκολες και τις πιο απολαυστικές μακαρονάδες που θα φτιάξετε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το γκρατέν με τις πένες που θα κάνουμε τώρα είναι ένα από τα πιο εύκολα πιάτα με ζυμαρικά.
Η διαδικασία είναι τόσο απλή, είναι αστεία. Μπορεί να την κάνουν και μικρά παιδιά. Ίσως είναι και ένα πιάτο που μπορείτε να το κάνετε με τα παιδιά σας και να τα βάλετε να παίξουν μέσα στην κουζίνα. Και το κυριότερο, το πιάτο αυτό δεν θέλει πολύ μαγείρεμα. Άρα, ετοιμάζουμε και μάλιστα μπορούμε να το προετοιμάσουμε και από πριν να το αφήσουμε στο ψυγείο γιατί σερβίρεται και κρύο και σε θερμοκρασία δωματίου και να το ξαναζεστάνουμε. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πιάτο για το καλοκαίρι. Οπότε ξεκινάμε το μαγείρεμα. Πρώτα θα ετοιμάσω μπεσαμέλ εδώ με βούτυρο κλασικά, αλεύρι και γάλα. Ξεκινάω ρίχνοντας το βούτυρο. Και αλεύρι για κάθε χρήση. Εδώ κάνω μια πιο ελαφριά μπεσαμέλ, ενώ συνήθως οι αναλογίες είναι 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι και 1 λίτρο γάλα. Εγώ βάζω 1,5 λίτρο γάλα γιατί θέλω να είναι μια πιο αναλαφρή κρέμα, η οποία όμως χρειάζεται για να δέσει όλο το μείγμα. Άρα, ανεβάζουμε λίγο το γάλα, κάνουμε μια πιο ρευστή μπεσαμέλ και αυτή η μπεσαμέλ θα δώσει την τέλεια υφή μέσα σε αυτό το ωραίο κρατέν. Ρίχνω και το αλεύρι. Και τώρα τα ανακατεύω για να δέσουν μεταξύ τους, για να μπορέσω μετά να ρίξω το γάλα. Και τώρα ρίχνω το γάλα. Το ρίχνω σταδιακά και ανακατεύω για να έχω πάντα μια ωραία παχύρευστη κρέμα. Μια μικρή ποσότητα στην αρχή. Ανακατεύω. Μόλις πήξει η μπεσαμέλ με την πρώτη ποσότητα γάλακτος, ρίχνω και το υπόλοιπο γάλα. Και έτσι ανακατεύοντας συνέχεια και ρίχνοντας το γάλα σταδιακά, έχω σαν αποτέλεσμα μια πολύ ωραία βελούδινη αφράτη μπεσαμέλ. Και μέχρι να πήξει η μπεσαμέλ, πάμε δίπλα στα υπόλοιπα υλικά για αυτό το ωραίο κρατέν. Ξεκινάω πρώτα από τη βάση του κρατέν, τα ζυμαρικά, πένες. Εδώ έχουμε μια πρωτοτυπία, δεν τις μαγειρεύω από πριν, τις βάζω μέσα κατευθείαν σε ένα μπολ για να ανακατέψουμε τα υπόλοιπα υλικά. Σαφώς μπορείτε να βάλετε το αγαπημένο σας σχήμα ζυμαρικών, δηλαδή και πιο μικρό κοφτό, κοραλάκι, κοχυλάκι, ό,τι θέλετε, αρκεί να είναι μικρό και να μπλέξει πολύ ωραία με τα υλικά. Πάμε τώρα στα τυριά. Ξεκινάμε. Τσένταρ, για γλυκιά γεύση και ωραίο χρώμα. Φέτα τριμμένη, οπότε έχει λίγη οξύτητα και κάνει ένα ωραίο κοντράστ με τη γλυκιά γεύση από το τσένταρ και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και με την μπεσαμέλ και με τις πένες. Είναι ένα τυρί που αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Και ρεγκάτο τριμμένο. Βάζω τη μισή ποσότητα σχεδόν και κρατάω και λίγο για να προσπαλήσω την επιφάνεια για να κάνουμε και μια ωραία κρούστα. Αυτά τώρα τα ανακατεύω. Και εδώ χρειάζομαι ένα πυρήμαχο σκεύος μέσα στο οποίο θα ψήσω τα ζυμαρικά και τα τυριά και αδειάζω το μείγμα μέσα στο πυρήμαχο σκεύος. Δεν σας βάζω δύσκολα, σας δίνω μια συνταγή που μπορείτε να μαγειρέψετε πραγματικά σε πολύ σύντομο χρόνο. Τα απλώνω, εδώ κοιτάω να μοιραστούν ωραία και τα ζυμαρικά και τα τυριά, να καλύψουν όλη την επιφάνεια του σκεύους. Και τώρα για να δούμε τι γίνεται με την μπεσαμέλ δίπλα. Να το, άρχισε να πίζει. Δεν θα γίνει πολύ σφιχτή, τη θέλω έτσι ακριβώς μια παχύρευστη κρέμα. Εδώ έχει την ιδανική υφή. Θα ρίξω λίγο αλάτι και πιπέρι, ανθόαλατιούς ενυφάδες. Ουσιαστικά, όπως βλέπετε, δεν βάζω άλλο αλάτι. Έχω τα τυριά που έχουν αλμυρή γεύση και έχω και το αλάτι μέσα στην μπεσαμέλ, οπότε έχω πλήρη γεύση. Και σαφώς πιπέρι φρεσκοτριμμένο.
ένα ανακάτωμα και πάμε στο περίμαχο σκεύος με τα ζυμαρικά και τα τυριά. Και εδώ τώρα περιχύνω το μείγμα. Και το στρώνω εδώ στις άκρες. Είναι μια πολύ βασική συνταγή. Σας έδωσα έναν αγαπημένο μου συνδυασμό που είναι και πολύ ήπιος και είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Αν θέλετε τώρα να ενισχύσετε γευστικά αυτό το ωραίο κρατέν, μπορείτε να βάλετε λιαστές ντομάτες, πέστο, να βάλετε ψιλοκομμένα λαδικά, να βάλετε λαχανικά, μανιτάρια, ό,τι σας αρέσει. Αλλά θέλω να δοκιμάσετε πρώτα αυτή την εκδοχή, αυτή είναι η βάση, και μετά χτίστε το γευστικά όπως εσείς θέλετε. Για το τέλος, άφησα το τριμμένο ρεκάτο, πασπαλίζω την επιφάνεια για να γίνει ο κρατέν. Και τώρα, όπως ψήνεται σιγά σιγά, η μπεσαμέλ θα τρέξει ανάμεσα στα ζυμαρικά και ουσιαστικά είναι αυτό το υλικό που θα τα μαλακώσει. Και θα ενωθούν όλα και θα γίνει ένα ανεπανάληπτο πιάτο. Ένα φοβερό φαγητό. Πριν πάμε για ψήσιμο, σκεπάζουμε αλουμινόχαρτο. Το αλουμινόχαρτο το βάζω γιατί κρατάει τους υδρατούμους μέσα από το φαγητό και το ψήνει μέχρι επάνω. Εάν θέλετε να κάνει μια πιο ωραία κρατιναρισμένη επιφάνεια, 5 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο, βγάζετε το αλουμινόχαρτο, το αφήνετε για λίγο στο γκριλ στους 200-220 βαθμούς και κάνετε ακόμη πιο ξεροψημένη επιφάνεια. Η επιλογή είναι δική σας. Πάμε στο φούρνο τώρα στους 180 βαθμούς, ψήσιμο για 45 λεπτά και απολαμβάνουμε ένα πεντανόστιμο κρατέν. Για το πιο εύκολο γκρατέν με πένες και τυριά, για 6 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια πένες, 1,5 λίτρο γάλα, 200 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια τσένταρ, 200 γραμμάρια ρεγκάτο, αλάτι και πιπέρι, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, αλουμινόχαρτο. Το ψάρι που θα φτιάξουμε τώρα μας ταξιδεύει με τη γεύση του στην Κίνα. Με μια φοβερή ισορροπία στις 5 γεύσεις, είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κουζίνες του κόσμου. Η συνταγή που θα κάνουμε τώρα βασίζεται σε μια κλασική συνταγή, κινέζικη, η οποία έχει περάσει σε όλη την Ασία και σε κάθε περιοχή την κάνουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, έχουν τα βασικά υλικά, αλλά παραλλάσσουν τα επιμέρους υλικά ανάλογα με την κουζίνα. Πάμε και εμείς λοιπόν να γνωρίσουμε αυτή την κινέζικη συνταγή, ένα απίθανο ψάρι μαγειρεμένο με σόγια σος, με πολλά αρωματικά, με έναν τρόπο πολύ εύκολο, μοναδικό και με ένα αποτέλεσμα που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Έχω διαλέξει μυλοκόπη γιατί είναι τρυφερό, έχει πολύ ψαχνό, μαγειρεύεται γρήγορα και είναι και οικονομικό. Βέβαια, αυτή τη συνταγή μπορείτε να τη μαγειρέψετε και με άλλα είδη ψαριών, δηλαδή και με ολόκληρα μικρά, όπως το λαβράκι ή μια τσιπούρα ή φιλέτα από μεγαλύτερα ψάρια, από συναγρίδα μέχρι μαγιάτικο, μέχρι κρυσιφία, μέχρι οτιδήποτε. Το θέμα είναι να δούμε τη διαδικασία, πώς γίνεται εδώ στο τηγάνι, για να δούμε πώς μπορούμε να μαγειρέψουμε αυτό το υπέροχο ψάρι. Οπότε, ξεκινάω πρώτα, ανάβοντας την εστία. Και πάμε εδώ στο ψάρι, όπως σας είπα. Κοιτάξτε εδώ, το έχω χαράξει από την πλευρά της πέτσας, εδώ, έτσι ώστε να μπορέσει να ψηθεί πολύ γρήγορα μέσα στο τηγάνι. Άρα, όταν ξεκινάω να το μαγειρεύω αυτή την πλευρά. Ξεκινάμε εδώ το μαγείρεμα βάζοντας λίγο ηλιέλαιο. Στην ασιατική κουζίνα έχουν πάρα πολλά φυτικά λάδια. Εγώ διαλέγω ηλιέλαιο γιατί το έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, οπότε μπορούμε να μαγειρέψουμε αυτό να ξεκινήσουμε και μετά τα ασιατικά αρώματα τα δίνουμε με τα υπόλοιπα υλικά που έχω μπροστά στο πάσο μου. Και ξεκινώντας το μαγείρεμα, πάμε πρώτα. Ακουμπάμε το ψάρι από την πλευρά της πέτσας. Μουσική
Εδώ θέλουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Αυτό είναι. Τώρα, όσο αρχίζει και ζεσταίνεται το ψάρι, το πασπαλίζω με δύο μπαχαρικά που θα μου δώσουν κινέζικη γεύση και κινέζικο άρωμα. Ξεκινάμε πρώτα από το πιπέρι Σετσουάν. Το πιπέρι Σετσουάν είναι το κλασικό πιπέρι της Κίνας. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πιπέρι με τα υπόλοιπα πιπέρια που ξέρουμε. Είναι όμως ο καρπός ενός θάμνου που βγάζει αυτά τα μικρά σκοράκια τα οποία εδώ τα έχω σπασμένα. Έχουν πικάντικη γεύση και έχουν ένα πολύ ωραίο γλυκανιστάτο άρωμα. Και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και με το ψάρι. Επομένως, όταν μαγειρεύετε θαλασσινά, ασχέτως αν η συνταγή δεν είναι κινέζικη, δοκιμάστε λίγο πιπέρι Σετσουάν γιατί αναβαθμίζει τα αρώματα. Και δίπλα έχω το μείγμα 5 spice ή μείγμα 5 μπαχαρικών. Αυτό είναι κλασικό κινέζικο μείγμα επίσης μπαχαρικών. Έχει μέσα μαραθώσπορο, κανέλα, αστεροειδή γλυκάνισο, πιπέρι και δίνει ένα χαρακτηριστικό άρωμα όταν το χρησιμοποιούμε. Οι Κινέζοι γενικότερα, να ξέρετε, στην κουζίνα τους δεν έχουν το άλατο πίπερο το δικό μας, έχουν όμως αλάτι και πιπέρι Σετσουάν ή μείγμα 5 spice, το οποίο βγάζει εξαιρετικά αρώματα. Και φυσικά συμπληρώνω και λίγο αλάτι. Παρόλο που στην κινέζικη κουζίνα υπάρχει σόγια σος που είναι αλμυρή, βάζουν και λίγο αλάτι στην αρχή του μαγειρέματος γιατί σίγουρα θέλουμε γεύση, έτσι. Άρα και εμείς βάζουμε λίγο αλάτι εδώ και συνεχίζουμε τώρα με τα υπόλοιπα υλικά. Ξεκινάω πρώτα ρίχνοντας λίγο σισαμέλο. Χαρακτηριστική γεύση κινέζικη. Δεν είναι σαν το δικό μας το σισαμέλο, είναι καβουρδισμένο σουσάμι, οπότε έχει πολύ έντονη γεύση. Και σβήνω με ριζόξυδο. Και ρίχνω καστανή ζάχαρη. Οπότε τι κάνω, κάνω ακριβώς αυτό που κάνουν και οι Κινέζοι στο μαγείρεμά τους. Δηλαδή, ισορροπούν τις πέντε γεύσεις. Πικρό, γλυκό, ξινό, πικάντικο, αλμυρό, βάζοντας μια ποικιλία από όλα αυτά τα υλικά. Τζίντζερ ψιλοκομμένο. Και εδώ πέρα το έχω κομμένο σε μικρά κυβάκια, γιατί είναι πολύ ωραίο, δεν θέλω να λιώσει μέσα στη σάλτσα. Θέλω να είναι τραγανό, να σκάει στο δόντι και να βγάζει μια ωραία ψάδα και το χαρακτηριστικό του άρωμα. Και ολοκληρώνω τη σάλτσα ρίχνοντας σόγια σος. Και ουσιαστικά τώρα δεν θέλω άλλο μαγείρεμα. Εδώ θέλω 1-2 λεπτά ακόμη στη δυνατή φωτιά. Το φιλέτο του ψαριού είναι πολύ λεπτό. Τα υλικά αυτά θα το ποτίζουν μέχρι μέσα με γεύση. Τα αρώματα εδώ μας έχουν μεταφέρει κατευθείαν στην Κίνα και έχουμε ένα απίθανο πιάτο. Αυτό λοιπόν, όπως σας είπα, το πιάτο το φτιάχνουν σε όλη την Ασία. Απλά σε κάποιες περιοχές δεν βάζουν ριζόξυδο, σε άλλες περιοχές δεν βάζουν σισαμέλαιο, γιατί το σισαμέλαιο παίζει περισσότερο στην Κίνα, αλλά το αποτέλεσμα λίγο πολύ είναι το ίδιο. Για παράδειγμα, το έχω δοκιμάσει στη Σιγκαπούρη με σόγια ζώση, την οποία ζεσταίνουν ελαφρά, με λίγη ζάχαρη και με πολύ λίγο ριζόξυδο. Και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τη γαρνιτούρα που είναι πολύ απλή και πολύ γρήγορη και να σερβίρουμε το ψάρι. Για 4 μερίδες κινέζικο φιλέτο ψαριού με τζίντζερ και σόγια σος θα χρειαστείτε 4 φιλέτα ψαριού, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο τζίντζερ, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας πιπέρι Σετσουάν, 2 κουταλάκια του γλυκού μείγμα 5 μπαχαρικών, 100 ml σόγια σος, 2 κουταλιές της σούπας ριζόξυδο, 1 κουταλάκι του γλυκού καστανή ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας σισαμέλαιο. Για τη γαρνιτούρα θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια σπανάκι, 1 κουταλιά της σούπας τριμμένο φρέσκο τζίντζερ, σπορέλαιο, σουσάμι και φρέσκο κόλιαντρο, lime και τσίλι πιπεριά για να γαρνίρετε τα πιάτα. Έχω σερβίρει ήδη τα ψάρια και τώρα ρίχνω και τη σάλτσα και κοιτάξτε τι ωραία. Η σάλτσα έχει αρχίσει και καραμελώνει σιγά σιγά. Τα υλικά μέσα από το τζίντζερ βγάζουν απίστευτα αρώματα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε όλες τις γεύσεις. Γλυκό, πικρό, ξινό, πικάντικο, όπως σας είπα, τα πάντα. Απίθανο πιάτο. Και πάμε τώρα στη γαρνιτούρα. Εδώ στο τηγάνι έχω βάλει ηλιέλαιο και λίγο τριμμένο τζίντζερ και θα σοτάρω σπανάκι φρέσκο, όπως βλέπετε εδώ, baby, που είναι πολύ τρυφερό και θέλει πολύ γρήγορο μαγείρεμα.
Είναι κάτι που κάνουν στην Ασία, σοτάρουν σε λάδι και σε τζίντζερ λαχανικά, πράσινα. Οπότε, τα ρίχνω όλα στο τηγάνι. Και εδώ θέλω πλέον τώρα 1-2 λεπτά σε δυνατή φωτιά να μαραθεί ελαφρά το σπανάκι. Θα ρίξω και λίγο αλάτι, ανθώ αλατιού ενυφάδας. Αυτή είναι μια πολύ ωραία γαλινητούρα, ακόμη και αν δεν κάνετε ασιατικό φαγητό. Σκεφτείτε τι μπορείτε εδώ να σοτάρετε και να δώσετε ωραία γεύση στο πιάτο σας. Αυτό είναι, έτοιμο. Και πάμε για γαρνίρισμα. Και για το τέλος έχω λίγο σουσάμι. Πασπαρίζω το σπανάκι με σουσάμι και λίγο στο ψάρι. Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα κινέζικα πιάτα έχουν σουσάμι στο τέλος του μαγειρέματος. Και γαρνίρω με φρέσκο κόλιαντρο. Λάιμ. Και ψιλοκομμένη τσίλι πιπεριά. Και ο καθένας πλέον μπορεί να κάνει το δικό του συνδυασμό. Να συνοδεύσει το ψάρι του με τον κόλιαντρο, να στάξει μερικές σταγόνες λάιμ, να βάλει λίγη τσίλι πιπεριά που ταιριάζει απόλυτα. Βλέπετε, τα πράγματα στην κουζίνα είναι πιο απλά όπως φαντάζεστε. Και τα πράγματα με τις εθνικές κουζίνες είναι ακόμη πιο απλά. Θέλω να τολμάτε και να δοκιμάζετε καινούργια υλικά, όπως για παράδειγμα το πιπέρι Σετσουάν. Δοκιμάστε το σε όλα τα μαγειρέματα γιατί αξίζει. Με λίγο κόπο και με λίγα χρήματα να αναβαθμίσετε το καθημερινό σας μαγείρεμα. Πειραματιστείτε και θα βγείτε κερδισμένοι. Για το κινέζικο ψάρι με σόγια σος και τζίντζερ, ξεκινάμε σοτάροντας το ψάρι σε ηλιέλαιο. Αλατίζουμε το ψάρι και πασπαλίζουμε με πιπέρι Σετσουάν και μείγμα 5 μπαχαρικών. Μετά προσθέτουμε σισαμέλαιο, ριζόξιδο, τζίντζερ, καστανή ζάχαρη, σόγια σος και αφήνουμε για 2-3 λεπτά σε δυνατή φωτιά. Για την συνοδευτική γαρνιτούρα σοτάρουμε σε λίγο ηλιέλαιο σπανάκι, πολτό σκόρδου, τριμμένο τζίντζερ και αφήνουμε στην εστία μέχρι να μαραθεί το σπανάκι. Σερβίρουμε το ψάρι με τη σάλτσα του, βάζουμε δίπλα το σπανάκι και γαρνίρουμε με φρέσκο κόλιανδρο, λάιμ και καυτερές πιπεριές. Τελειώσαμε για σήμερα, αλλά εμείς έχουμε εδώ συνέχεια. Σας περιμένω στο Masterclass κάθε απόγευμα για τις πιο ωραίες και τις πιο ξεχωριστές συνταγές. Καλό απόγευμα, γεια σας, καλά μαγειρέματα.